Περισσότερους από 2.000 κωδικούς παιχνιδιών περιλαμβάνει το καλάθι του Αϊ-Βασίλη, που μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα εφαρμογής του. Το μέτρο φαίνεται να δίνει μια μικρή τόνωση στην αγορά παιχνιδιού, όμως αρκετοί καταναλωτές αγοράζουν δώρα εκτός καλαθιού. Μπορεί να υπήρχαν κάποια πράγματα. Εμείς στα συγκεκριμένα που πήραμε δεν ήταν κάποια διαφορά. Είχαμε συγκεκριμένες παραγγελίες από τα εγγόνια, οπότε δεν τα κοιτάξαμε αυτά. Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι με μια αναζήτηση σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή σε προσφορές μπορούν να βρουν τιμές φθηνότερες από εκείνες στο καλάθι του Άγιου Βασίλη. Οι έμποροι όμως μιλάνε για ουσιαστικές εκπτώσεις και καταγράφουν ορισμένα πρώτα αισιόδοξα σημάδια στην κίνηση. Εδώ πάντα τα έχει φθηνά. Γι' αυτό ήρθαμε και τα ψωνίσαμε και εδώ. Και το ψάχνουν, ψωνίζουν. Έτσι. Πάει καλά. Πάει καλά. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν μια κίνηση η οποία άξιζε τον κόπο. Υπάρχει παιχνίδι που έχει φτάσει και στο 50%, έτσι, μισή τιμή. Κάποια πρώιμα στοιχεία δίνουν αύξηση του τζίρου ακόμα και της τάξης του 10% σε μεγάλες αλυσίδες, με την κίνηση να παραμένει όμως παγωμένη σε μικρότερες συνοικιακές επιχειρήσεις. Βλέπουν ότι έχει βοηθήσει. Αυτό που σας λέω είναι βγαλμένο από την αγορά. Έχει βοηθήσει το καλάθι όσον αφορά τις πωλήσεις. Οι απόψεις για το αν υπάρχει Άγιος Βασίλης διήστανται, όμως το καλάθι του δίνει κάποια τόνωση στη χριστουγεννιάτικη αγορά παιχνιδιού. Θα βοηθήσει, απλά εμείς τώρα έτυχε επειδή έπρεπε να τα πάρουμε, δεν ασχοληθήκαμε. Μα άμα θέλουν τα πιτσιρίκια κάτι τώρα, άντε πάνε τους πίσω πάρω από το καλάθι. Το καλάθι του Άι Βασίλη περιλαμβάνει 10 μεγάλες κατηγορίες παιχνιδιών και θα διαρκέσει ως τις 11 Ιανουαρίου.